Άλλη μια φορά, η πυρηνική δόνηση μέσα μας, η δόνηση του πυρήνα μας, αυτό που λέμε έλα στο κέντρο σου, είναι κάθε φορά αυτό που είμαστε πραγματικά, η κατάσταση που είμαστε. Γιατί πάντα και όλοι είμαστε μία κατάσταση, μία συχνότητα, μία δόνηση, πάντα. Αυτή η δόνηση εκπέμποντας φτιάχνει την πραγματικότητα. Η εσωτερική δόνηση, αυτό που λέμε ο ανώτερος ή εσωτερός νους μας καμιά φορά, έτσι δεν λέμε, που φτιάχνει την πραγματικότητα. Και εμείς καλούμαστε σαν προσωπικότητα, σαν την περιφερειακή δόνηση, την προσωρινή, να μπορέσουμε να γίνουμε ο συνδεκτικός κρίκος που θα αρχίσει να αντιλαμβάνεται αυτό που δημιουργήσαμε σαν πυρηνική δόνηση, έτσι, αλλά με την έννοια του ξένου προς εμάς. Αυτόματα τι καταλαβαίνουμε, ότι αν οι δύο δονήσεις, η εσωτερική μας και η εξωτερική μας δόνηση, δεν ομοιοκραδάζονται, δεν έρχονται σε αρμονία, είναι φυσικό ότι δύο διαφορετικές ταχύτητες τα φέρουν μεταξύ τους τριβή. Αυτή η τριβή, παιδιά, είναι όλες οι αρρώστιες, όλα τα κόμπλεξ που έχετε, όλες οι αδυναμίες, όλες οι χαμηλές συχνότητες που λέμε φόβος και τα υπόλοιπα, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούμε να αποδεχτούμε αυτό που εμείς έχουμε φτιάξει. Και βλέπετε πόσο ο κόσμος παλεύει με το δικό του δημιούργημα, με τη δική του πραγματικότητα. Γιατί δεν δέχεται ότι αυτός έχει δημιουργήσει την πραγματικότητα για να την βιώσει σαν το ρόλο που έχει διαλέξει να τη βιώσει. Επομένως λέμε, η εσωτερική μας δόνηση, κάθε φορά που λέμε έρχομαι στο κέντρο μου, είναι σαν να μιλάει μέσα μου ο ανώτερος εαυτός. Γιατί η εσωτερική μου δόνηση είναι αυτό που πραγματικά είμαι. Η περιφερειακή δόνηση είναι αυτό που νομίζω ότι είμαι. Αν λοιπόν εμείς φύγουμε από την περιφερειακή δόνηση με την έννοια της ομοποίησης, της αρμονίας του έξω και το μέσα, αυτόματα είναι σαν να είμαστε δημιουργοί. Αυτόματα θα έρθει η επιλογή να δημιουργώ τη δική μου πραγματικότητα. Γιατί θα έχω μια κύρια δόνηση που έρχεται από την ακεραιότητα, θα λέγαμε. Αλλά όταν λέμε ακεραιότητα, εννοούμε το να μην παίζουμε σε πολλές διαφορετικές δονήσεις. Δηλαδή τι εννοούμε αυτό. Η εξωτερική λοιπόν δόνηση που έχουμε εμείς για να αντιλαμβανόμαστε αυτό που φτιάξαμε, δυστυχώς αρχίζει και αλλάζει πάρα πολλά, θα λέγαμε, χρώματα, καταστάσεις, πάρα πολύ. Κάθε άνθρωπος, άμα το δείτε, είναι σαν ένα ουράνιο τόξο να αναβοσβήνει. Είναι δύσκολο να μπορείτε να δείτε έναν άνθρωπο να έχει ένα συγκεκριμένο χρώμα. Ίσως καμιά φορά, όταν όλος, θα λέγαμε, μπορεί και έχει καταληφθεί από μία, θα λέγαμε, δόνηση, αλλά πάλι αλλάζει. Και αυτό ο κόσμος, στο μέσο άνθρωπο είναι πολύ συχνό. Αλλάζει συνεχώς δονήσεις. Αυτό λοιπόν, η περιφερειακή δόνηση, καταλαβαίνετε ότι όσο αλλάζει δονήσεις, και δεν θα είναι δυσκολότερο να εναρμονιστεί με την εσωτερική μας δόνηση. Άρα καμιά φορά θα λέγαμε ότι όσο ο νους μας είναι σε επιτάχυση και σε ενεργοποίηση και δεν είναι, θα λέγαμε, να τον έχουμε ηρεμήσει, να τον έχουμε πειθαρχήσει, είναι φυσικό τι να κάνουμε, να μην μπορούμε να κρατήσουμε μία δόνηση. Και εκεί έρχεται όλο το μυστικό. Όταν εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε ή να καταλάβουμε τι δόνηση είμαστε, θα πρέπει, όπως είπαμε, να κάνουμε την ιδέα που νιώθουμε για το σενάριο με το ίδιο, θα λέγαμε, με το ίδιο το σενάριο, δηλαδή με τη δόνηση που έχουμε δημιουργήσει, να είναι, είπαμε, σε αρμονία. Κάθε φορά που εμείς όμως μέσα μας έχουμε τον νου μας υπερδιεργεμένο, είναι φυσικό να μας βγάζει από τη συγκέντρωση. Όταν μας βγάζει από τη συγκέντρωση, πάει να πει ότι δεν μπορώ να διατηρήσω μία δόνηση. Άρα θα λέγαμε ότι αυτός που δεν μπορεί να διατηρήσει μία δόνηση, να συγκεντρωθεί, δεν μπορεί να φτιάξει πραγματικότητα. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να εναρμονιστεί με τον ίδιο του τον εαυτό. Γιατί άλλα λέει ο νους, άλλα λέει η καρδιά. Αν λοιπόν νους και καρδιά ενσωματοποιηθούν, εναρμονιστούν και γίνει αφεντικό ο πυρήνας και αυτό ακολουθεί, θα λέγαμε, γιατί θέλουμε να το ακυρώσουμε, θέλουμε να το κάνουμε να ακολουθεί, να είναι το όργανο της καρδιάς. Όχι να ακυρώσουμε τελείως το νου μας,
Ξεκινάμε λοιπόν, εμείς και τι κάνουμε, έχουμε παραπάνω δύναμη υλοποίησης. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο λέμε την τεχνική να μπορεί ο άνθρωπος κάθε φορά είτε με τη σκέψη του, είτε εκφωνώντας, έτσι, είτε με τη συνειδητή φαντασία που λέω εγώ, να φτιάξουμε ένα όραμα, να το χρησιμοποιήσουμε τόσο έντονα ώστε να καταφέρουμε να έρθει η κύρια δόνηση μέσα μας, η ανάλογη προς αυτή τη διανοητική σκέψη. Δηλαδή, η ιδέα που έχουμε εμείς για τη δόνηση μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα παραμυθάκι. Μπορεί να, η ιδέα, θα λέγαμε ένα παράδειγμα, σωστό, της αγάπης μπορεί να μεταμορφωθεί στο διανοητικό μας σαν ένα πρόσωπο που αγαπάμε. Δηλαδή, τη μάνα μας, τον πατέρα μας, τον Χριστό, τον Θεό, ο καθένας ό,τι θέλει. Κάθε φορά που εσείς φέρνετε στη φαντασία σας αυτό το πρόσωπο, όσο πιο έντονα το φέρνετε και παραπάνω, θα λέγαμε, είστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, τόσο θα καταλήξει να έρθει μέσα σας η δόνηση, το υποσυνείδητο δηλαδή, να ακολουθεί στο συνειδητό, που αναλογεί σε αυτό το άτομο, το οποίο εσείς έχετε συγχρονίσει, έτσι, τη μορφή, την ιδέα δηλαδή, με τη δόνηση. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε, το πω άλλη μια φορά. Κάθε φορά λοιπόν ο άνθρωπος κάνει την πρακτική που λέγεται ή προσευχή, ή διαλογισμό ή οραματισμό. Γιατί? Για να μπορεί μέσω της εκφώνησης, όταν κάνει μία δήλωση, ή μέσω της σκέψης, ή μέσω μιας συνειδητής φαντασίας, μέσω του παραμυθιού που σκέφτεται, της εικόνας που σκέφτεται, να μπορεί μέσα του να αλλάξει την κεντρική του κατάσταση. Από το έξω προς τα μέσα. Αυτό όμως θα πρέπει να, πριν έχουμε κάνει αυτό που είπαμε, να ξέρουμε λοιπόν κάθε φορά και να ρωτάμε τον εαυτό μας, που τον έχουμε χωρίσει σε δύο μέρη, τι έχω φτιάξει ιδέα για αυτό, θα λέγαμε, για αυτή τη συγκίνηση. Τι ιδέα, να έχω προσωποποιήσει, δηλαδή με λίγα λόγια, τις συχνότητές μου. Γιατί όταν εμείς έχουμε προσωποποιήσει τις συχνότητες, είναι πολύ πιο εύκολο τι να κάνουμε, να τις δούμε στη ζωή μας. Κάθε φορά λοιπόν ένας άνθρωπος, όπως λένε οι θρησκείες, όλες οι δασκαλίες που σου έχει πει, κακία, οκνηρία, τεμπελιά, λεμαργία, φθόνος. Κάθε φορά όλα αυτά τα πράγματα τι είναι? Είναι συγκεκριμένες δονήσεις που σου έχει προσωποποιήσει με ένα ανάλογο αποτέλεσμα που νιώθουμε. Άρα λοιπόν λες, όταν νιώθω έτσι, πώς το λέω? Οκνηρία, τεμπελιά, βαριέμαι. Όταν είμαι κακός και νιώθω αυτά τα πράγματα, τι λέω? Θυμώ. Όταν νιώθω αυτό, τι λέω? Το ένα, το άλλο, το ένα, το άλλο. Έτσι λοιπόν έχουμε προσωποποιήσει όλες τις συχνότητες για να μπορούμε να τις δούμε στην πραγματικότητα και μετά ανάλογα το τι έχουμε φτιάξει μπορούμε να κάνουμε την αντιστροφή. Δηλαδή τι? Να μπορούμε εμείς να φέρνουμε τον εαυτό μας από το συνειδητό, να δημιουργήσουμε μέσα μας αυτό που θέλουμε στο υποσυνείδητο. Γιατί δεν σταμάτησε να το κάνουμε αυτό? Γιατί το υποσυνείδητο δημιουργεί. Πολύ απλά. Το υποσυνείδητο δημιουργεί. Γιατί δημιουργεί το υποσυνείδητο στα μάτια? Γιατί το υποσυνείδητο μπορεί να λέμε υπό τη συνείδησή μας, δηλαδή δεν μπορούμε να το επεξεργαστούμε εμείς, αλλά είναι όλος ο υπόλοιπος ανώτερος εαυτός μας. Όλος ο υπόλοιπος ανώτερος εαυτός μας, ο ολόκληρος εαυτός μας, ανήκει σε αυτό που λέμε ασυνείδητο ή υποσυνείδητο κομμάτι μας. Αυτός είναι ο δημιουργός άγγελος, ο δημιουργός Θεός, ο δημιουργός σύμπαν μέσα σου που δημιουργεί. Εσύ είσαι μόνο, είπαμε, η περιφερειακή κατάσταση που βλέπεις το δημιουργημένο. Άρα εμείς, αν καταφέρουμε από το μικρό κομμάτι, είπαμε λοιπόν, το Δαβίδ, το συνειδητό, το 3%, αυτό που μπορούμε να επεξεργαστούμε, να βγάλουμε μια σχέση μέσα μας, σύνδεσης, συχνότητας και αποτελέσματος, αιτίας και αποτελέσματος, θα μπορώ μετά από το αποτέλεσμα να πειράξω την αιτία. Έτσι λοιπόν εμείς, με αυτό το πέρα το πράγμα που λέγεται φαντασία, μπορούμε και λέγαμε, μιλάμε με τον ανώτερο νου μας, με τον εσωτερικό νου μας, ώστε να μπορούμε, τι να κάνουμε μέσω της φαντασίας, να φέρουμε τον εαυτό μας σε αυτήν τη δόνηση. 5 λεπτά συγκέντρωσης είναι αρκετά, 15 λεπτά συγκέντρωσης θα σας φέρει εκδήλωση. Εγώ να σας πω όμως κάτι, ποιος μπορεί να κρατηθεί 15 λεπτά συγκεντρωμένος? Για ρωτήστε τον εαυτό σας, μπορεί το μυαλό σας, ο νου σας, να σας αφήσει 15 λεπτά συγκεντρωθείτε σε κάτι? Στο μυαλό μας υπάρχουν ορισμένες, τα λέγαμε, εθερικά καλώδια που αλλάζουν κάθε φορά που κάνουμε εμείς σκέψεις μας και δημιουργούν αυτό το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που λέτε εσείς προσωπικότητα. Αυτό που νομίζετε ανήκεται μέσα. Το κίτρινη ακτίνα της τσάκρας του ηλιακού πλέγματος, τα λέγαμε. Κάθε φορά λοιπόν που εσείς σκέφτεστε, αναδημιουργείτε.
και υπάρχει μια συνεχή αναδημιουργία των εθερικών διαδρομών για να αλλάζει το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και να αλλάζουν οι συχνότητες. Καταλάβατε τι απλά που είναι τα πράγματα. Κάθε φορά που εσείς έχετε μια συχνότητα, μια προσωπικότητα, δεν είστε τίποτα άλλο από ένα φάσμα ηλεκτρομαγνητικό. Όσο και να σας χαλάει λίγο το γούστο του 3D, στην πραγματικότητα είμαστε αυτό. Ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που λέγεται μια προσωπικότητα. Ένα κλεισμένο κύκλωμα. Ένα ενεργειακό κλεισμένο κύκλωμα. Ένα πλαίσιο από ενέργεια. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι. Και αυτό το πλαίσιο, αναλόγως στις τροφές που παίρνει, την ένταση που έχει, την πολικότητα που έχει, το κύκλωμα, δημιουργεί ανάλογα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Έτσι έχουμε λοιπόν αυτό το πλαίσιο που ανήκει, θα λέγαμε, στην προσωπικότητα, όπως σας είπα, το εξωτερικό. Έτσι έχουμε το πλαίσιο το κεντρικό, το πιο ολικό. Κάθε φορά επίσης, φίλοι μου, πρέπει να καταλάβουμε ότι με την πειθαρχία του νου μας θα μπορέσουμε να τον ησυχάσουμε, ώστε εμείς να μπορούμε να συγκεντρωθούμε εκεί που θέλουμε. Με την υποταγή του νου, αυτόματα είναι το άλογο που θα μας μεταφέρει εκεί που θέλουμε να πάμε. Ένα άλογο, αν είναι δικό μας, αλλά δεν μπορούμε να το καβαλήσουμε, δεν θα μπορεί να μας μεταφέρει και αναγκαστικά θα πηγαίνουμε με τα πόδια. Καταλάβετε ότι το άλογο θα τρέξει, θα σε πάει πολύ πιο γρήγορα, γιατί είναι δικό σου. Πρέπει να αποκτήσετε τη σχέση συνεργασίας με το νου σας, γιατί από εκεί θα ξεκινήσετε. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι πρέπει να καταλάβουμε τον εαυτό μας σε ιδέα, να τον διαχωρίζουμε, σε ιδέα για την κατάσταση και δόνηση για την κατάσταση και να φτιάξουμε τη σχέση. Πρέπει να ηρεμήσουμε το νου μας. Και το τελευταίο που σας έχω πει τόσο καιρό είναι να ακολουθάτε τον ενθουσιασμό σας. Που τι σημαίνει σε στυλ συχνότητας? Σημαίνει επιβεβαίωση. Σημαίνει επιβεβαίωση ότι αυτό το πράγμα που έχω σαν ιδέα, με αυτό το πράγμα που νιώθω δόνηση, έχω φτιάξει μια σύνδεση που για τη συνείδησή μου λέει αυτό είναι για μένα. Και πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Επειδή νιώθουμε θετικά εκείνη την ώρα. Κάθε φορά που κάνω μια καλή βεβαίωση που αντιστοιχεί στον μεγαλύτερο εαυτό μου, μας δείχνει κάτι θετικό, μια χαρά, έναν ενθουσιασμό. Αυτό τι σημαίνει? Συχνότητα και ιδέα πάνε μαζί. Κάθε φορά που εγώ δεν ακολουθώ τον ενθουσιασμό μου ή έχω σε αρνητικές δονήσεις μέσα μου, σημαίνει δόνηση και ιδέα δεν συνδυάζονται. Έτσι λοιπόν κάνουμε αυτό εδώ πέρα το σεμινάριο τώρα, για να βγάλετε ξαφνικά, αν θέλετε κάνετε μια άσκηση, τον εαυτό σας σαν προσωπικότητα, σαν κρέας, σαν μάτια, σαν οτιδήποτε τον έχετε, και να σκεφτείτε λίγο τον εαυτό σας σαν δόνηση. Και να πεις τώρα πω, τι δόνηση είμαι, να κλείσετε τα μάτια και να φανταστείτε ότι κάνετε ένα και είστε μια δόνηση. Και μετά ανοίγετε τα μάτια και δείτε πω με το μυαλό μου εγώ το 3D για αυτή τη δόνηση τι είναι, πώς μπορώ να το συνδυάσω. Και αυτόματα θα δείτε ότι ανάλογα την πεποίθηση που θα βάζετε να δουλεύει, αν είναι αρνητική δόνηση με σενάριο, δεν θα νιώσετε αυτό το θετικό που λέμε, τον ενθουσιασμό. Αν είναι όμως θετική, πάνω από ότι είναι αυτή η πεποίθηση που πάει αυτή τη δόνηση. Και έτσι λοιπόν θα μπορείτε να καταλάβετε ποιες είναι οι αρνητικές δονήσεις σας, ποιες είναι οι θετικές δονήσεις σας. Και είναι φυσικό να διαλέγετε λοιπόν αυτές που σας εξυπηρετούν περισσότερο. Που είναι τι, οι θετικές. Για να σας δώσει ο ίδιος ο δημιουργός, όχι μόνο σε εσάς, σε κάθε όν που υπάρχει, έτσι, με κάθε ελεύθερο είδους βούληση, για να σας δώσει έναν δρόμο, έχει χαράξει ορισμένα πράγματα μέσα μας που λέγεται ευχαρίστηση και πόνος. Βλέπετε, ακόμα για τις σωματικές ανάγκες σας, σας δίνει ευχαρίστηση να κάνετε αυτά που πρέπει να κάνετε για να λειτουργήσει ο οργανισμός σας. Άρα πολλά πράγματα λοιπόν μέσα μας δίνει ευχαρίστηση να τα κάνουμε, γιατί πρέπει να μάθουμε κάτι. Κάθε φορά που εμείς λοιπόν φτάνουμε στην ουδετερότητα, είναι γιατί η ευχαρίστηση αυτή είναι το θετικό, έχει έρθει και ένα άλλο που είναι αρνητικό, και πλέον η ευχαρίστηση δεν είναι το μόνο που βλέπουμε για να πηγαίνουμε στο ζωντόβολα εκεί ταυτισμένοι. Αλλά εμείς κάθε φορά που κάνουμε την ίδια την επανάληψη, είναι επειδή χάνουμε, όπως έγραψα και την άλλη φορά, την ιδέα της επανάληψης. Με σκοπό να μηχανοποιούμε την επανάληψη, αντί να παίρνουμε το νόημα της επανάληψης και να βλέπουμε για ποιο λόγο ξανά γίνε, τι έχω να μάθω ακόμα, εμείς αρνούμαστε την ιδέα της επανάληψης. Και γίνεται μηχανική. Και από τη στιγμή που γίνεται μηχανική, τι γίνεται? Εκφυλιζόμαστε. Χάνουμε το δώρο της επανάληψης και αρχίζουμε και εκφυλιζόμαστε. Και αυτό σημαίνει λοιπόν μια πορεία προς τα κάτω.
για αυτούς που θέλετε λοιπόν το φως και το σκοτάδι, πρέπει λοιπόν να διαλέξετε, να βρείτε ανάλογα τη δόνηση σας τι σας ενθουσιάζει, να ακολουθήσετε τον ενθουσιασμό, και όταν μιλάω για ουδετερότητα σημαίνει ένα πολύ απλό πράγμα. Ένα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα, λέγει Σοκράτης. Και εγώ σας λέω ότι δεν μπορείς, για να γίνεις κάτι πρέπει να φτάσεις στο να μείνεις σε τίποτα. Μόλις φτάσεις να μείνεις σε τίποτα, που το λέω αλληγορικά έτσι, πάντα είστε κάτι, θα δείτε ότι όταν είμαι εγώ σε ισορροπία, αυτόματα αφήνομαι να γύρω και θα γύρω από εκεί που είναι ο πραγματικός ψυχικός μου δρόμος. Οι πιο πολλοί άνθρωποι λοιπόν νομίζουν ότι με την ουδετερότητα δεν θα γύρουν πουθενά. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί ανήμα σημαίνει κίνηση, animation, θυμάστε, animation, αλλά ανήμα σημαίνει και ψυχή. Θέλω να σου πω ότι η ψυχή μας είναι σε κίνηση. Γιατί πάντα είναι σε κίνηση η ψυχή, είναι να εκτελέσει αυτό που λέγεται διαδικασία. Άρα πάντα εσείς μην φοβάστε να μείνετε στάσιμοι. Δεν γίνεται να μείνετε στάσιμοι. Γίνεται όμως να αφαιθείτε, να δείτε ποιος είναι ο πραγματικός σας δρόμος. Όχι αυτό που νομίζει το μυαλό, όχι αυτό που σου έχει μάθει θρησκεία, όχι αυτό που λέει κοινωνία, όχι αυτό που σας έχουν βάλει τις πεποιθήσεις, αλλά αφήνοντας να είμαι ουδέτερος, πάνω από ότι αφήνομαι και το μόνο που έχει να κάνει να μου δείξει ακριβώς τι είμαι εκείνη τη στιγμή. Άρα λοιπόν τώρα ξαναγυρνάμε λίγο στις συχνότητες και λέμε με την επιβεβαίωση σημαίνει ότι έχω βρει κάτι που είναι θετικό για μένα και αυτόματα υπάρχει ο συσχετισμός ιδέας και κραδασμού. Να θυμάστε λοιπόν πολλές φορές στη ζωή σας ότι αν θέλετε πραγματικά να είστε στο κέντρο σας πρέπει να σκεφτείτε σαν κραδασμή, σαν ιδέα, σαν συχνότητα και να προσωποποιήσετε όπως θέλετε εσείς αυτή τη συχνότητα αρκεί να την μάθετε καλύτερα. Και το βασικότερο από αυτά που είπαμε είναι να μάθετε ότι με την συγκέντρωση, με τη συνείδηση δηλαδή εστιασμένη κάπου, μπορείτε να φέρετε στο υποσυνείδητο την συχνότητα που θέλετε. Αλλά πρέπει να την έχετε γνωρίσει. Και πόσα από εσάς δεν έχετε γνωρίσει τον έρωτα, πόσα από εσάς δεν έχετε γνωρίσει τον πόνο, πόσα δεν έχετε γνωρίσει την αγάπη, πόσα από εσάς δεν έχετε γνωρίσει. Αλλά γιατί κάνετε συνέχεια κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα σενάρια, γιατί δεν έχετε καταφέρει να αλλάζετε εσείς και περιμένετε να φτιάξετε σενάρια για να αλλάξετε. Και σας λέω ότι δεν χρειάζεται πλέον να ακολουθήσετε την επανάληψη των σενάριων που οδηγεί σε αιώνια επανάληψη και εκφυλισμό. Χρειάζεται από μερικά σενάρια πλέον, από την περιφέρεια, από τα άπειρα σενάρια, να έρθουμε στο κέντρο μας. Διαλέξτε ένα από αυτά και θα δείτε ότι κάθε δόνηση αντιπροσωπεύεται από άπειρα σενάρια. Αυτό είναι το σύμπαν που συνέχεια εξελίσσεται. Δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί αν δεν έφτιαχνε για το ίδιο πράγμα άπειρες απόψεις. Αυτό το πράγμα λοιπόν που εξελίσσεται κάθε φορά δημιουργείται καινούριο που στην πραγματικότητα δεν είναι καινούριο. Είναι άλλη μια άποψη του ίδιου θέματος. Έτσι λοιπόν όποιος θέλει να φτάσει, τα λέγαμε, στην ουσία είναι φυσικό ότι δεν χρειάζεται να μένει στα σενάρια, αλλά θα μπορεί και από το ελάχιστο να φτάσει στο μέγιστο. Θα μπορεί λοιπόν ο συνειδητός άνθρωπος από 2-3 σενάρια να φτάσει στην ουσία, να διαχειριστεί το σενάριο. Γιατί αυτή είναι η ουσία, φίλοι, να διαχειριστούμε προς όφελός μας. Τίποτα άλλο, να διαχειριστούμε προς όφελος της δικής μας ανέλυξης, εξέλιξης, ψυχικής εμπειρίας, όπως θέλετε πάρτε το. Τίποτα άλλο δεν είναι. Άρα λοιπόν, στο πιο εμείς γινόμαστε συνειδητοί στον εαυτό μας, είναι γιατί μας εξυπηρετεί και φτιάχνουμε μια πιο όμορφη ζωή που αντιπροσωπεύει τη δική μας ψυχική πορεία. Τίποτα άλλο. Όλα είναι καθαρά το τι μας βιωματικά μας εξυπηρετεί. Τίποτα άλλο. Και όταν εσύ νιώθεις όλος ο κόσμος, είναι φυσικό ότι βιωματικά θα σε εξυπηρετεί τι? Η αγάπη προς όλους, η θυσία προς όλους, να βοηθήσω όλο τον κόσμο. Άμα νιώθω ότι με ένα, είναι φυσικό λοιπόν ότι θα λειτουργώ με όφελός μου, το όφελο όλων. Άμα νιώθω αποκομμένος, είναι φυσικό ότι θα διαλέγω αυτό που με εξυπηρετεί μόνο εμένα. Έτσι λοιπόν αυτό ξεκινάει και γίνεται, θα λέγαμε, ο σκοπός της ζωής είναι αναλόγως τι αισθάνομαι ότι είμαι. Αυτός που αισθάνεται αποκομμένος, είναι φυσικό λοιπόν να διαλέγει, να εστιάζει την αγάπη μόνο στον εαυτό του, παίρνοντας από άλλους, γιατί δεν είναι συνδεδεμένος με την πηγή. Κάθενας που είναι συνδεδεμένος με την πηγή, έχει, λέγαμε, τον κρυφό λογαριασμό που σηκώνει συνέχεια λεφτά και μπορεί και να προσφέρει, να γίνει ευεργέτης. Ένας όμως που είναι αποκομμένος από τον δικό του λογαριασμό, τι κάνει? Ζητιανεύει, κλέβει. Όπως πάνω έτσι και κάτω. Αν θα ανοίξετε τα μάτια θα δείτε τις πληροφορίες της ζωής ότι δείχνουν τα μεγαλεία του σύμπαντος. Άνθρωπε, γνώρισε τον εαυτό σου και θα γνωρίσεις το σύμπαν. Γι' αυτό δεν κρύβει τίποτα το σύμπαν από κανέναν. Εδώ είναι. Ανοίξτε τα μάτια σας. Κάθε σενάριο στη ζωή εκπροσωπεί όλο το σύμπαν και τα άστρα που βλέπετε πάνω.
δεν θα υπήρχε στην δική μας πραγματικότητα έστω και μία λάμψη από ένα σύμπαν μακριά από τα τηλεσκόπια που λαμβάνετε, αν δεν είχε την αντιστοιχία του στο 3D που είστε εσείς τώρα. Αυτό είναι στην πραγματικότητα ένας άλλος θόλος, εξωγήινος, όπως ο δικός μας θόλος, ο εσωτερικός. Όλα είναι η δική μας αντανάκλαση. Άρα λοιπόν το αχανές διάστημα που βλέπετε είναι το δικό σας υποσυνείδητο. Τίποτα άλλο. Το δικό μας υποσυνείδητο. Τίποτα άλλο. Που εμείς τι κάνουμε, το μαθαίνουμε τώρα από την πλευρά του έξω προς εμάς. Έτσι λοιπόν όταν εμείς μπούμε στη δική μας ενέργεια, στο δικό μας κέντρο, θα μπορούμε να φεύγουμε που θέλουμε στο σύμπαν. Αυτή ήταν η κατάσταση βουδική που λένε. Αυτά είναι μέσα μας να πούμε στην κατάσταση των ελεύθερων ηλεκτρονίων, το μοριακό κόσμο, το ηλεκτρονιακό κόσμο. Να φτάσουμε να γίνουμε ίδιοι φως, ώστε οι περιορισμοί να φύγουν. Και γι' αυτό σας λέω, αν αφήσετε τον εαυτό σας και νιώσετε σαν δόνηση, αυτόματα θα φύγουν οι περιορισμοί και θα μείνει μόνο μια φυσική, η επιστημονική φυσική, μια φυσική και μια επιλογή. Αν νιώσετε σαν δόνηση, θα φύγουν τα εγώ, εσύ, ιστορίες, τον αντάλλαγμα και θα είναι μια αποδοχή της επιστήμης που λειτουργεί το σύμπαν. Και θα έχετε λοιπόν μια δόνηση ή μια συχνότητα ή ένα κραδασμό και μια επιλογή. Αν θέλετε διατηρήσετε ή όχι. Τίποτα άλλο, τόσο απλό είναι. Όλα τα άλλα που έχουν μπει για να φτιάχνουμε αυτόν τον ωραίο κόσμο, έτσι, και το Matrix όπως βλέπετε στο έργο από γραμμές να φαίνεται γυναίκα με κόκκινα ρούχα, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που έχουμε διαλέξει να ζούμε για να κάνουμε ζωντανές τις συχνότητες μας. Μάλιστα. Και μέχρι εδώ, έτσι, σταματάω και από εδώ και πέρα πέστε μου αν μπορώ έτσι κάπου να βοηθήσω και αν έχετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά τα πράγματα.